Κρίστοφερ, μια νέα πρόκληση είναι και για σένα, μια νέα σελίδα η αναγέννηση Αρκαλογορίου και είναι παράλληλα πολύ σημαντικό για το κριτικό μπάσκετ να έχει μια ομάδα από την ενδοχώρα σε εθνική κατηγορία και με όλα αυτά τα δεδομένα, με πολύ καλή οργάνωση, με πολύ καλές συνθήκες. Σαφώς, συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αν δεν υπήρχε καλή οργάνωση και προκειμένου και για να είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει και δεν θα είναι απλά μια φωτοβολίδα, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει καλή οργάνωση που σε αυτό το κομμάτι πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι οι άνθρωποι της διοίκησης της αναγέννησης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι, ούτως ώστε να μπορεί η ομάδα να λειτουργεί σωστά. Και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά με τον καιρό μεγαλώνοντας η ομάδα σε όλους τους τομείς θα μπορέσει να κάνει και βήματα, γιατί όχι και σε πιο υψηλές εθνικές κατηγορίες. Το γεγονός ότι είσαστε σε μια ιδιαίτερη περιοχή με ευαισθησίες μετά και από τον φωνικό σεισμό που είχε γίνει πριν ένα χρόνο σας κάνει να αισθάνεστε ακόμα πιο υπεύθυνοι για να δώσετε χαρά στον κόσμο εκεί. Ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο για αυτό που γίνεται, αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κόσμοι ακόμα και τώρα μένουν σε κοντέινερ, δεν έχουν σπίτια να μείνουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς για το μπάσκετ, εφόσον έχει γίνει ένα τέτοιο μεγάλο σοκ για τον κόσμο. Απλά εμείς θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε χαρά, όπως το έχει κάνει η διοίκηση πρώτα απ' όλα. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, που θα πάει για άνοδο. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας προκειμένου η ομάδα να μεγαλώσει, όπως είπα και πριν, σε όλους τους τομείς και γιατί όχι να αγωνιστεί και σε πιο υψηλές εθνικές κατηγορίες. Έχουμε παίξει υψηλότερες κατηγορίες, κερδίζοντας όμως μόνο μέσα στο γήπεδο μπορεί να κερδίσει. Δεν μπορείς στα λόγια να κερδίσει ένα μάτσι ή ένα πρωτάθλημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε κατηγορίες, να μείνουμε εδώ για χρόνια και να χτιστεί κάτι καλό στο Αρκαλοχώρι.